Την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη βγάζει στο σφυρί ακόμα και πρώτες κατοικίες και ετοιμάζεται να εγγράψει στο χρέος της χώρας 19 δις σε τράπεζες προκειμένου τα φαντ να κερδοσκοπήσουν μέσα από μαζικούς πληστηριασμούς, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Πάτσης, βρίσκει ευκαιρία για να πλουτίζει πάνω στα βάρη των πολιτών. Ως ιδιοκτήτης ξένων εταιριών ειδικού σκοπού, αγόρασε κόκκινα δάνεια ύψους 62 εκατομμυρίων ευρώ με μόλις 4,3 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πλουτίζει από πληστηριασμού για δάνεια που αγόρασε στο 1 15 της αξίας τους. Δεν πρόκειται μόνο για χιδεία ανηθικότητα, αλλά και για καραμπινάτη παρανομία, αφού απαγορεύεται από τον νόμο η συμμετοχή βουλευτή σε εταιρεία του εξωτερικού. Τα ερωτήματα είναι απλά. Θα συγκαλέσει ο κύριος Τασούλας την Επιτροπή Πόθεν Έσχες για να εξετάσει πού βρήκε ο κύριος Σπάτσης τα 4,3 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Μητσοτάκη θα επικροτήσει τις business του βουλευτή του κρατώντας τον στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Από πρωθυπουργό της ακρίβειας και των υποκλοπών, ο κύριος Μητσοτάκη αναβαθμίζεται και σε πρωθυπουργό των κορακιών που πλουτίζουν από τα χρέη νοικοκυριών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων.